Πάμε να καλωσορίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον συνάδελφο Γιάννη Αγουρίδη, δημοσιογράφο στην εφημερίδα Αυγή, να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Γιάννη, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα, Σοφία. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον να δούμε τα βασικά σημεία της έκθεσης της Κομισιόν, τα οποία αφορούν την Ελλάδα, και θα ήθελα να ξεκινήσω με το γεγονός ότι είδαμε μια υποβάθμιση των εκτιμήσεων για το ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας το 2017 στο 1,6% από 2,1% που είναι η προηγούμενη εκτίμηση, και στα ίδια επίπεδα είναι η εκτίμηση και του προσχεδίου του προϋπολογισμού της Βουλής. Αυτή η υποβάθμιση των εκτιμήσεων, όπως εξήγησαν και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι καθυστέρησε αρκετά η δεύτερη αξιολόγηση. Θα το λες. Και ο βασικός λόγος είναι ότι έχουμε μια υποεκτίμηση της κατανάλωσης. Εκεί που προέβλεπε αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,4% στις αερινές προβλέψεις, τώρα αυτό έγινε 0,9%. Και του χρόνου θα αυξηθεί στο 1,2%. Ναι. Παρ' όλα αυτά, αυτό ίσως υπονοεί ότι και τα φορολογικά βάρη που έχουν τα νοικοκυριά έχουν αποθαρρύνει την κίνηση του χρήματος στην αγορά. Παρ' όλα αυτά, για τα επόμενα χρόνια είναι κάπως καλύτερα τα νέα. Ναι, και πάλι, αν δούμε και την ανάπτυξη για φέτος, η υποεκτίμηση σε σχέση με τις δικές της προβλέψεις είναι 0,5%. Σε σχέση όμως με τον στόχο που έχει στον προϋπολογισμό είναι της τάξης του 0,2%, οπότε δεν πρόκειται για μεγάλη διαφορά. Και είναι χαρακτηριστικό ότι παρότι έχουμε υποεκτίμηση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, εν τούτης οι προβλέψεις της Κομισιόν για το πρωτογενές πλεόνασμα είναι εντός στόχων. Δηλαδή είναι το 3,5% για το 2018 για παράδειγμα. Μάλιστα νομίζω ότι τα παραδείγματα της έκθεσης ανεβάζει το πρωτογενές πλεόνασμα στο 3,7% και στο 3,9% αντίστοιχα για 2018 και 2019. Οπότε θα τα πάμε ακόμα καλύτερα στο πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτό αναφέρουν. Θα το δούμε. Αυτές οι διαφορές είναι μικρές ούτως ή άλλως. Το θέμα είναι να επιτευχθούν οι στόχοι. Πάντως, για φέτος το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης βλέπουν έλλειμμα. Ωστόσο, από τα επόμενα χρόνια βλέπουμε ότι θα υπάρξει αύξηση το 2018 στο 0,9% πλεόνασμα δημοσιονομικό, και το 2019 θα υπάρξει και εκεί μια μικρή πτώση, το 0,8% το τοποθετούν. Παρ' όλα αυτά, σε ό,τι αφορά τους στόχους μας για πρωτογενές πλεόνασμα, θα είμαστε εντάξει. Βλέπουμε και αποκλιμάκωση για το χρέος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που μου έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπουμε ότι την τριετία 16-19 θα μειωθεί συνολικά περισσότερο από 10 μονάδες. Από το 180,8% το 16 θα πέσει στο 170,1% το 2019. Το 17 θα είναι στο 179,6% και το 18 στο 177,8%. Μάλιστα. Επίσης ένα θετικό στοιχείο, όπως και το ότι προβλέπει και υποχώρηση της ανεργίας. Μάλιστα. Και επίσης, να πάμε και στην ανεργία, όπου και εδώ είναι καλά τα νέα, γιατί είδαμε ότι εκτιμά πτώση τα επόμενα χρόνια. Ναι, προβλέπεται ότι θα υποχωρήσει από 20,8% το 2017 στο 20,4% το 2018 και ακόμη πιο κάτω στο 18,7% το 2019, με παράλληλη προφανώς αύξηση της απασχόλησης 1,9, 1,7 και 1,8 αντίστοιχα. Πάντως, προβληματισμός υπάρχει για το θέμα των επενδύσεων. Βλέπουμε ότι εκεί κινούμαστε με πολύ αργούς ρυθμούς και είναι ένα θέμα στο οποίο δίνει προτεραιότητα η ελληνική κυβέρνηση. Για φέτος είδαμε μια αύξηση 5,1%. Θα δούμε μάλλον μια ανάπτυξη 5,1% αύξηση. Τα επόμενα χρόνια θα είναι κάπως καλύτερα. Ωστόσο, βλέπουμε ότι δεν κινούμαστε όπως θα θέλαμε. Δεν έχω την ίδια άποψη με θέμα σε αυτό το θέμα, γιατί καταρχήν η Κομισιόν προβλέπει υπερδιπλασιασμό των επενδύσεων, των συνολικών επενδύσεων για το 2018, πάει από το 5,1 στο 11,5%. Ναι. Και αύξηση 12,1% το 19. Δηλαδή είναι αυξητική η πορεία. Συν του ότι έχουμε τις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομίας, το οποίο λέει ότι για το 2017 μόνο οι άμεσες ξένες επενδύσεις θα περάσουν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι θετικό στοιχείο.
Είναι θετικά. Εμπόρια. Είναι θετικά. Η αλήθεια είναι ότι είναι θετικά αυτά τα στοιχεία, αλλά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης είχε επισημάνει ότι αυτό το ποσοστό θα πρέπει να φτάσει στο 20%. Βεβαίως γίνεται μια προσπάθεια, παρόλα αυτά απέχουμε αρκετά από τα επίπεδα του 20%. Ωστόσο, γίνεται μια προσπάθεια. Σε γενικές γραμμές αυτά αναφέρει η έκθεση της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία. Εστιάζουμε σε αυτή και θα παρακολουθούμε πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Πάντως νομίζω ότι το γεγονός ότι φέτος η ανάπτυξη θα είναι χειρότερη των εκτιμήσεων θα μας απασχολήσει κυρίως ως προς την κατανάλωση, γιατί βλέπουμε ότι στην πραγματική οικονομία δεν έχει περάσει το θετικό κλίμα που υπάρχει. Συγγνώμη, αλλά ούτε σε αυτό συμφωνώ. Δηλαδή, καταρχήν πρέπει να δούμε αν θα έχουμε, πού θα κάτσει η ανάπτυξη. Αν θα είναι στο 1,6%, αν θα είναι στο 1,8% που λέει στον προϋπολογισμό, αν θα είναι λίγο παραπάνω, θα δούμε. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε και μια σειρά στοιχείων τα οποία δείχνουν μια καλή πορεία. Ας πούμε, έχουμε μείωση της ανεργίας που την καταγράφει για τα στοιχεία Αυγούστου. Έχουμε μια πολύμηνη και συνεχόμενη αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής. Mm-hmm. Έχουμε μεγάλη αύξηση των λιπαγών. Νομίζω ότι αυτό είναι θέμα χρόνου να περάσουν. Αυτό είναι. Αυτό ακριβώς. Είναι ότι δεν έχουν περάσει ακόμα στην πραγματική οικονομία. Αυτό που λένε οι οικονομολόγοι γενικά είναι ότι πρέπει να έχουμε πρώτα μια καλή πορεία στους δείκτες για να περάσει αυτό και την πραγματική οικονομία. Νομίζω ότι είμαστε σε αυτή τη φάση. Οπότε, μάλλον είναι πιο αισιόδοξα τα πράγματα παρά απεσιόδοξα. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη Αγουρίδη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Εγώ ευχαριστώ να πολύ. Είσαι καλά, καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε.